εγκάζονται σε ακατάλληλα κτίρια. Επιδότηση ενοικίου στέγης για όλους τους επαγγελματίες, για όσο χρόνο χρειαστεί, ώστε να εκπληρωθούν όλες οι πληγές του σεισμού. Οριστική διαγραφή των χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και δάνεια. Χορήγηση άτομων δανείων στους μικρούς επαγγελματίες. Το τονίζω, στους μικρούς επαγγελματίες. Ακύρωση των στεγαστικών δανείων για τις εργατικές κατοικίες και για όσες έχουν κληθεί ακατάλληλες συγκρίσεις μεγάλων επισκευών. Κρατική επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών και των εργαζομένων για όσο διάστημα χρειαστεί για την επούλωση των πληγών από τους σεισμούς. Ουσιαστικός έλεγχος και άμεση αποκατάσταση σχολείων και δημοσίων κτηρίων. Άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου και γενικά των υποδομών της περιοχής. Άμεση ανέγερση κατά προτεραιότητα εργατικών κατοικιών, γυροκομείων και σχολείων. Άμεση στέγαση των οικογενειών σε σπίτια, με σπίτια χαρακτηρισμένα κατάλληλα και με προτεραιότητα των εργατικών οικογενειών. Ενίσχυση όλων των ανέργων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Διασφάλιση ανθρωπίνων συνθηκών διαβίωσης των τροφίμων των γυροκομείων Λιξουδίου και Αποστολίου. Κάλυψη των αναγκών μας από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετοχή στην Επιτροπή Αγώνα της Τοπική Διοίκηση. Εσείς τσαμπουνάτε της τοπική αυτοδιοίκηση. Εχθές κοντέψατε εδώ να του βάλετε τον κόσμο να αναφαγωθεί μεταξύ του, αν έχει Δήμο Παλικής και Δήμο Κολοπετινίτσας, ας πούμε. Εδώ πείτε λοιπόν στην τοπική αυτοδιοίκηση που είστε, ότι εμείς θα κάνουμε αυτό για σας. Θα το πείτε? Δεν πρόκειται να το πείτε. Λοιπόν, έχει νόημα να κουβεντιάζει εδώ πέρα, τι να κουβεντιάσουμε, σε ένα δημοτικό συμβούλιο με αυτό το συσχετισμό δύναμης, να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί, οι μικροί επαγγελματίες, να τους λύσει πρόβλημα ποιο. Τι να τους λύσει. Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε, να το μελετήσουμε, να κάνουμε και μια οικονομοτεχνική μελέτη, να δούμε και τι επιπτώσεις έχει στο Δήμο. Μα τι επιπτώσεις, βεβαίως έχει.